Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ πιο χαλαροί και νιώθοντας πολύ καλύτερα μετά από αυτήν την ήπια άσκηση. Και ελάτε λίγο να ασχοληθούμε με θέματα υγείας. Είναι θέματα που αφορούν όλους μας και θα έχουμε κοντά μας μία γιατρό την οποία θα ρωτήσω ευθέως, πες μου γιατρέ μου. Με ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης στους ανθρώπους από τα Χανιά που βρέθηκαν σε μια ημερίδα προημερών, αλλά η γιατρός δεν είναι μόνη της, συνοδεύεται και από μια κυρία που θα μοιραστεί μαζί μας την προσωπική της εμπειρία. Λοιπόν, να σας συστήσω τη γιατρό ρευματολόγο, την κυρία Μαριλένα Μαμουλάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Και μαζί της είναι και η Φωτεινή Ξομεριτάκη. Γεια σου, Φωτεινή. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για ένα θέμα που νομίζω σκοπό έχει να ξεμπλοκάρει και να ξεαγχώσει πολλές νέες γυναίκες αλλά και άντρες που έχουν μία διάγνωση για αυτοάνοσο νόσημα και ονειρεύονται να κάνουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδί. Μπορεί ένας ασθενής με μια τέτοια διάγνωση να κάνει τέτοια όνειρα, δικαιούται και έχει τη δυνατότητα να γεννήσει και να φέρει παιδιά στον κόσμο? Φυσικά και μπορεί, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευαισθησία που έχετε στα θέματα τα ρευματολογικά, γιατί πραγματικά τις περισσότερες φορές αγγίζουν νέους ανθρώπους, κυρίως νεαρές γυναίκες αλλά και άνδρες σε ένα μικρότερο ποσοστό. Και είναι αλήθεια ότι τη στιγμή που θα μπει η διάγνωση από τον γιατρό, βλέπεις στο πρόσωπό τους μία απορία. Αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά, αν θα μπορούν να κάνουν παιδί. Και είναι από τα πρώτα ερωτήματα που προκύπτουν. Και η απάντηση είναι ναι. Ξεκάθαρο, αρκεί, δυνατό, είναι ξεκάθαρο ναι. Αρκεί, με κάποιες μικρές προϋποθέσεις βέβαια. Αρκεί να είναι σε μία πολύ καλή σχέση με τον γιατρό τους, να είναι ελεγχόμενο το νόσημά τους, δηλαδή να έχουν μπει σε ύφεση όπως λέμε, το ανοσοποιητικό του σύστημα να είναι σε μια ηρεμία. Σε εκείνη την περίοδο μπορούν να μειώσουν τα φάρμακά τους και να διακόψουν κάποια φάρμακα που είναι κυταροτοξικά όπως λέγονται, δηλαδή βλαβερά για το έμβριο, όπως είναι η μεθοτρεξάτη, η λεφλουναμίδη, η κυκλοφοσφαμίδη, κυρίως που αφορούν νεαρές κοπέλες με λύκο, γιατί ο συστημετικός ερυθυματώδης λύκος είναι ίσως ένα από τα νοσήματά μας που μας δημιουργεί λίγο περισσότερο άγχος και σε εμάς και στους συναδέλφους δυστυχώς, γυναικολόγους, οι οποίοι τρομάζουν όταν ξέρουν ότι κάποια ασθενή τους έχει αυτό το πρόβλημα. Τρομάζουν και δικαιολογημένα? Ναι, ίσως έχουν είναι λίγο δικαιολογημένοι, γιατί νομίζω ότι αν την επόμενη στιγμή επικοινωνήσουν με το ρευματολόγο θα δουν ότι τα πράγματα μπορούν κάλλιστα να μπουν σε μία σειρά και να γίνει μία κοινή παρακολούθηση της ασθενούς σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Αλλά ας ορίσουμε λίγο για τον κόσμο που ίσως δεν είναι πληροφορημένος τι είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα και ας πούμε ενδεικτικά κάποια από αυτά τα οποία παρακολουθεί ο ρευματολόγος. Και μας είπατε λίγο πριν ότι αφορούν πολύ νέο κόσμο, άνδρες και γυναίκες, αλλά εμείς είχαμε στο μυαλουδάκι μας ότι στο ρευματολόγο πας όταν περάσεις κατά πολύ τα άντα. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι νοσήματα που μπορεί να παρουσιαστούν ακόμα και από πολύ νεαρή ηλικία. Υπάρχει και νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, ακόμα και από ηλικία 2-3 ετών. Και τα υπόλοιπα μετά την εφηβεία επίσης μπορούν να παρουσιαστούν και να, εάν βέβαια έγκαιρα διαγνωστούν και δοθεί έγκαιρα η θεραπεία, μπορεί κανείς να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, να κάνει τα πάντα στη ζωή του και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Ρευματοπάθειες, αυτοάνοσα λοιπόν λέγονται, γιατί επηρεάζει, γιατί το ανοσοποιητικό μας σύστημα ξαφνικά ξεκινά και παράγει αντισώματα κατά των δικών του κυττάρων, κατά των κυττάρων του αίματος, κατά των αρθρώσεών μας και έτσι και ακόμα και κάποιων άλλων οργάνων, κατά των νεφρών που προσβάλλεται σε πολλές φορές στο λύκο το νεφρό, κατά των πνευμόνων, σπάνια, πιο σπάνια βέβαια, που γίνεται προσβολή του πνεύμονα στις αρθρίτιδες, ρευματοειδείς, αγκυλοπιτική κλπ. Με αυτές λοιπόν τις διαγνώσεις σίγουρα μπορεί κανείς ξεκινώντας τη ζωή του να μην νιώθει τόσο άνετα. Όμως αν έχει εμπιστοσύνη στο γιατρό του
Μπορεί κάλλιστα να κάνει όλα τα φυσιολογικά πράγματα που κάνει κάθε νεαρή γυναίκα ή νεαρός άντρας χωρίς κανένα πρόβλημα. Με μια συγκεκριμένη αγωγή αντιλαμβάνουμε ότι θα έχει μια ποιότητα ζωής. Αλλά αναφερθήκατε πριν σε υφέσεις. Άρα αυτά τα νοσήματα έχουν και εξάρσεις. Είναι περίοδοι που το πρόβλημα είναι εντονότερο και ίσως η καθημερινότητα πολύ πιο βεβαρημένη. Θα ήθελα να μας πει λίγο η Φωτεινή, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει διάγνωση λύκος. Σε ποια ηλικία, Φωτεινή μου? Διαγνώστηκα πριν 4 χρόνια. Είσαι νεότατη. Ναι, δεν έχει να κάνει ηλικία. Είναι κάτι που το είχα παρεξηγήσει κι εγώ ως ασθενής όταν πρωτοδιαγνώστηκα. Ήξερες για την νόσο, είχες ακούσει για το λύκο ή ήταν κάτι αφηρημένο? Κάτι μακρινό και χωρίς να γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες και δυστυχώς δεν υπάρχει ενημέρωση. Ούτε στο οικογενειακό περιβάλλον κάποιος αντιμετώπιζε κάτι τέτοιο. Όχι, εκ των υστέρων βρέθηκαν κάποια άλλα θέματα. Τα συμπτώματα και αυτά που σε οδήγησαν σε ένα ρευματολόγο που τελικά σου είπε «Φωτεινή μου, έχεις λύκο»? Ήταν λίγο περίπλοκα και ταλαιπωρήθηκα για αρκετό διάστημα, πάνω από 1,5 χρόνο, πηγαίνοντας σε λάθος γιατρό, μέχρι να πάρω την τελική διάγνωση και να μπω σε μία θεραπεία και να ηρεμήσω κι εγώ πλέον. Ήταν πολύ επίπονο και πολύ τραυματικό και σαν εμπειρία, διότι δεν πονούσα, είχα κάποια συμπτώματα, είχα ευαισθησία στον ήλιο και δεν μπορούσαν να μου προσδιορίσουν τι είναι. Μάλιστα. Και όταν σου είπαν λύκος, είπες τι είναι τούτο? Στην αρχή λίγο φοβήθηκα. Μετά μου εξήγησαν οι γιατροί τι ακριβώς είναι, πώς μπαίνεις σε φαρμακευτική αγωγή, σε ίαση τέλος πάντων, διότι είναι μία από τις ασθένειες που ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί, πότε θα είσαι σε ύφεση, πότε θα έχεις έξαρση, δεν μπορείς να προγραμματίσεις τη ζωή σου, απλά συμβιβάζεσαι και πορεύεσαι μαζί με αυτό. Έχεις πόνους, έχεις περιόδους, ναι, που νιώθεις κούραση? Αρκετά. Δηλαδή, οι αντοχές είναι πολύ πιο μειωμένες σε κάποια κοπέλα της ηλικίας μου. Δεν έχουμε την ίδια αντοχή. Υπάρχουν το πρωινό ξύπνημα, είναι δύσκολο, έχει πόνο. Χρειάζομαι παραπάνω ώρα να σηκωθώ από το κρεβάτι, όπως να κάνω και τις δουλειές του σπιτιού, στην εργασία μου, στα πάντα. Όταν σου έγινε η διάγνωση, εσύ προσωπικά στη ζωή σου σε τι φάση ήσουν? Μόνη, ανεξάρτητη, δεσμευμένη, παντρεμένη? Ήμουνα σε σχέση με το... Δεν είχατε παντρευτεί ακόμη? Όχι, δεν είχαμε παντρευτεί. Τρόμαξες και αναρωτήθηκες, έτσι όπως νιώθω, αν θα μπορέσω να προχωρήσω στη σχέση μου, να παντρευτώ τον καλό μου και να κάνω ένα μωράκι, 2, 3? Ναι, ήταν τα πρώτα ερωτήματα, τα πρώτα διλήμματα που μπήκαν στο μυαλό μου, διότι φοβήθηκα, δεν ήξερα πώς θα τα καταφέρω, πώς θα το αντιμετωπίσει, αν θα το δεκτεί. Υπήρχαν πάρα πολλοί προβληματισμοί, αλλά με σωστή καθοδήγηση και σωστή ενημέρωση, και το ξανατονίζω ότι η ενημέρωση έχει τελικά σημασία και όχι η παραπληροφόρηση που υπάρχουν και από τον οικογενειακό χώρο και από το φιλικό και από τη γειτονιά. Συμβιβαστήκαμε και συνεχίσαμε τη ζωή. Συμπαράσταση, ενημέρωση και καθοδήγηση εσύ από ποιον πήρες? Στον πρώτο που αυτή την ανησυχία σου, πώς θα το πω στον άνθρωπό μου ότι τελικά έχω λύκο, το συζήτησες με ποιον? Με τη γιατρό σου, με φίλους? Ναι, πρώτα με τους γιατρούς, στη συνέχεια και με ψυχολόγο και στη τρίτη στη σειρά με βοήθησε και ο Σύλλογος Ρευματοπαθών. Η επικοινωνία που είχαμε με το Σύλλογο και κάποια μαθήματα, ναι, και κάποια μαθήματα που παρακολούθησα από το Σύλλογο. Είναι, νομίζω, μία συνήθις περίπτωση, έτσι, και είναι απολύτως δικαιολογημένο σε ένα νέο άνθρωπο, είτε άντρα είτε γυναίκα, όταν έχει μια τέτοια διάγνωση, να σκέφτεται μακροπρόθεσμα και τι θα κάνω στη ζωή μου και τι περιθώρια έχω για να μεγαλώσω την οικογένειά μου ή να μπω στη διαδικασία μιας κοίησης. Ναι, σαφώς αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που μας θέτουν οι ασθενείς και θα έλεγα ότι είναι πολύ καλό εάν ταυτόχρονα υπάρχει κάποια σχέση να έρχονται μαζί στο ρευματολόγο για να μπορεί ο ίδιος να τους εξηγήσει επίσημα κάποια πράγματα
και όχι να προσπαθούν να ενημερωθούν μέσω ίντερνετ, που τότε είναι πραγματικά παραπληροφόρηση, γιατί τα site που μπαίνουν πολλές φορές είναι site ασθενών, οι πληροφορίες που γράφονται δεν είναι πάντα οι αληθείς, εν πάση περιπτώσει είναι τελείως υποκειμενικές. Κάποιος μπορεί να έχει μια τραυματική εμπειρία και μπορεί να την βάλει στο ίντερνετ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πανικοβληθούν όλοι οι υπόλοιποι που πιθανόν έχουν λύκο. Μετά, το νόσημα είναι από πολύ ήπιο μέχρι πάρα πολύ βαρύ, αν έχει προσβάλει το νεφρό. Οπότε, αυτά που θα δουν, δεν υπάρχει φίλτρο να τα φιλτράρουν οι άνθρωποι. Οπότε, το πιο σωστό είναι να επικοινωνήσουν με ένα γιατρό και από εκεί να πάρουν τις σωστές πληροφορίες. Είναι για ξεκάθαρο. Τη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική τους. Βεβαίως. Αυτό που μας λέτε. Και κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη σε κάθε ασθενή. Δεν σημαίνει τα συμπτώματα που έχω εγώ και το πώς το βιώνω ότι είναι ακριβώς το ίδιο και στον άλλο ασθενή. Είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Κυρία Μαμουλάκη, μας είπατε πριν ότι καλό είναι κάποιος να προγραμματίζει την εγκυμοσύνη του, γιατί θα ήταν ξεκάθαροι ότι μπορούν να αποκτήσουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι το σωστότερο ότι αυτό θα το κάνουν την περίοδο που το πρόβλημα είναι σε ύφεση. Το ξέρουμε εκ των προτέρων ότι είναι σε ύφεση, το προγραμματίζουμε ή το ρυθμίζουμε? Όχι, αυτό το κρίνει ο γιατρός. Δηλαδή, βάζοντας τον ασθενή σε κάποια θεραπεία, στην αρχή, αν είναι ήπιο το πρόβλημα, ξεκινάμε από απλές θεραπείες, παράδειγμα το υδροξυκλωροκίνη, το πλακενίλ, που παίρνουν σχεδόν όλοι οι ασθενείς που έχουν λύκο, και μπορούμε να το διατηρήσουμε και κατά τη διάρκεια της κύησης, ακριβώς για να μείνει σε ηρεμία το πρόβλημά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα, και έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, ένα υγιές μωράκι. Πόσο καιρό πριν ξεκινάτε αυτή τη θεραπεία περίπου για να καταστήλετε? Πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, μπορεί και ένας χρόνος. Εξαρτάται σε τι φάση διαγνώσαμε τον ασθενή. Ναι. Αν ήταν απλά τα συμπτώματά του, δηλαδή είχε ένα ήπιο εξάνθημα στον ήλιο, λίγο διογκωνόταν η αρθρώσεις του, μια πρωινή δυσκαμψία και ίσως κάποια άλλα εξανθήματα στο δέρμα. Αυτό είναι ένας απλός λύκος, ο οποίος αντιμετωπίζεται με λίγο πλακενίλ και θα κάνει άνετα όσα παιδιά θέλει στη ζωή του και δεν θα έχει πρόβλημα. Τώρα, εάν η ασθενής ξαφνικά έρθει στο νοσοκομείο και έχει νεφρωσικό σύνδρομο που λέμε, δηλαδή πρισμένα πόδια, λεύκωμα στα ούρα, προσβολή στα νεφρά, αιματουρία, είναι μια βαριά περίπτωση λύκου, πάμε ακριβώς στην αντίθετη μεριά, τότε θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για να μπει σε ύφεση. Εδώ πλέον χρησιμοποιούμε βαριά κυτροτοξικά φάρμακα, όπως είναι η κυκλοφοσφαμίδη, η οποία βέβαια κατά τη διάρκεια αυτή απαγορεύεται να μείνουν έγκυες οι κοπέλες, και θα πρέπει να περάσει ένα αρκετό χρονικό διάστημα, ίσως και πάνω από χρόνο, για να ηρεμήσει και στη συνέχεια να μπορεί να κάνει παιδιά. Να ξεκινήσει την προσπάθειά της. Έξι μήνες μετά την ύφεση, λέμε, που θα έχει ηρεμήσει ο οργανισμός της, τότε μπορεί να ξεκινήσει τις προσπάθειες για να κάνει παιδί. Έτσι έκανες, Φωτεινή? Στη δικιά μου περίπτωση, όχι, δεν ήταν προγραμματισμένη. Είχαμε μπει ένα χρόνο πριν στη σκέψη και είχαμε ενημερωθεί ότι θέλουμε να αποκτήσουμε παιδάκι. Έτυχε η εγκυμοσύνη μου και ευτυχώς, γιατί τώρα έχω ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Αλλά δυστυχώς, ευχαριστώ. Δυστυχώς όμως άργησα να το καταλάβω ότι ήμουν έγκυος και συνέχιζα και έπαιρνα τα φάρμακα μέχρι και 2 μηνών περίπου. Δεν είχα μπει στη διαδικασία αυτή που αναφέρει η κυρία Μαμουλάκη, 6 με 3 μήνες πριν να έχω διακόψει κάποια φάρμακα. Την αγωγή σου. Επηρεάζουν αυτά τα φάρμακα? Υπάρχει κίνδυνος για το έμβριο που κυοφορείται? Η μεθοτρεξάτη, που είναι ένα φάρμακο που έπαιρνε η Φωτεινή εκείνη την περίοδο, ναι, είναι φάρμακο που μπορεί να κάνει τερατογένεση. Αυτό απαγορεύεται στην εγκυμοσύνη και όσοι ασθενείς το παίρνουν θα πρέπει να έχουν διακόψει 3 με 6 μήνες πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία να μπουν σε μια εγκυμοσύνη, να το έχουν διακόψει αυτό το φάρμακο. Είναι από αυτά που είναι αυστηρώς απαγορευμένα. Όμως υπάρχουν άλλα φάρμακα που μπορούμε να δώσουμε εκείνη την περίοδο, όπως είναι εκτός από το πλακενίλια, ζαθιοπρίνη, που είναι ένα ιππιότερο φάρμακο και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν πάρει ασθενείς με λίγο πιο σοβαρό λύκο και έχουν καταλήξει σε φυσιολογικά παιδιά χωρίς κανένα. Επιλέγεται ένα άλλο κοκτέιλ φαρμάκων, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, δεν διακόπτει εντελώς την αγωγή της και τη θεραπεία. Ναι. Ναι, αυτό είναι η καλύτερη λύση, γιατί κάποιες επιλέγουν να διακόψουν τελείως τη θεραπεία, αλλά μπορεί να βρεθούμε προεκπλήξεως μέσα στην εγκυμοσύνη. Δηλαδή, ξαφνικά να αρχίσει να έχει η ασθενής να πρίζονται τα πόδια της, να κάνει λεύκωμα στα ούρα, ίσως να κάνει αιματουρία, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε λίγο προσβολή του νεφρού, ή να κάνει ξαφνικά μια υψηλή πίεση, υπέρταση
και να μπούμε σε λίγο πιο δύσκολες καταστάσεις, να κάνει ας πούμε πριεκλαμψία που είναι μια σοβαρή κατάσταση την οποία άμεσα αντιμετωπίζουν και οι γυναικολόγοι. Σε αυτή δηλαδή πρέπει αμέσως να κάνουν το κετό γιατί κινδυνεύει και η μητέρα και το παιδί. Σε αυτή είναι βέβαια η πιο έτσι, ακραία περίπτωση που μπορεί να τύχει, αλλά μπορεί να τύχει και θα πρέπει γι' αυτό ακριβώς το λόγο να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία αυτό, ανατρίμηνο αυτό της εγκυμοσύνης, εκτός από τους υπερήχους που πρέπει να γίνονται πιο συχνά, μάλιστα στις ασθενείς με λύκο πρέπει να γίνονται εκτός από τη 10η εβδομάδα και στην 16η και 24η, για να δούμε πολλές φορές μπορεί να υπάρξει ένα μικρό πρόβλημα με την καρδιά του παιδιού. Εάν αυτό λοιπόν το διαγνώσουμε, υπάρχουν παιδοκαρδιολόγοι που κάνουν τέτοιους υπερήχους, το διαγνώσουμε εγκαίρως, μπορούμε να δώσουμε λίγο κορτιζόνη, δεξαμεθαζόνη και να βελτιωθεί η καρδιά του παιδιού και έτσι να έχουμε ένα υγιές παιδάκι. Απαιτείται αδιάκοπη και συνεχή συνεργασία του ρευματολόγου, δηλαδή με τον μαιευτήρα γυναικολόγο. Ήταν έτσι στη δική σου την περίπτωση και αν είχες ένα πρόσθετο άγχος, αυτούς τους κατά τα άλλα υπέροχους 9 μήνες. Mm. Έτσι λέμε οι απ' έξω ότι είναι υπέροχοι, αλλά νομίζω ότι μια γυναίκα ζει περίεργα πράγματα. Την τρελαίνουν οι ορμόνες της, αλλάζει το σώμα της. Στη δική σου την περίπτωση είχες και ένα επιπρόσθετο άγχος, υποθέτω. Ήταν πάρα πολύ αγχώδες όλη η διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί πέρα από ρευματολόγο και γυναικολόγο, έχω και άλλα αυτοάνωσα, οπότε είχα εμπλοκή και άλλων γιατρών. Ήμουνα σε μία διαρκής επαγρύπνηση το τι θα συμβεί αύριο, τι θα γίνει. Ήμουνα σε πολύ στενή παρακολούθηση. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στενή συνεργασία όλων των γιατρών που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους εγκυμοσύνες. Θεωρούμουν η εγκυμοσύνη πάρα πολύ υψηλού κινδύνου. Αλλά σκεφτόμενοι θετικά και ακούγοντας... Την πέρασες το πόδι περπατώντας και όλα αυτά? Κάποιο διάστημα χρειάστηκε να μείνω στο κρεβάτι για περίπου 2-3 εβδομάδες. Αλλά μέχρι και το τέλος της εγκυμοσύνης έκανα τα πάντα κανονικά. Δεν ήθελα κι εγώ σαν χαρακτήρας, δεν ήθελα να σταματήσω. Είσαι δυναμικό κορίτσι. Η ψυχολογία σου γενικώς πώς ήταν και πώς στάθηκε ο σύντροφος στη ζωή σου δίπλα σου αυτούς τους 9 μήνες? Ήταν δίπλα μου πάντα. Μπράβο του, να του το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Πιεζόμουν αρκετά βέβαια γιατί δεν μπορούσα να κάνω τα πράγματα που έκανα πριν με την άνεση γιατί σίγουρα θέλει περισσότερη προσοχή. Ξέσπαγες στο σύζυγο? Καμιά φορά. Επίσης, επηρεαζόμουν αρκετές φορές και από οικογενειακό περιβάλλον και από φίλους και από τους ανθρώπους γύρω μου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Κάποιοι μη γνωρίζοντας την όλη διαδικασία χωνόζαν, «Μα γιατί παίρνω τόσα φάρμακα, γιατί κάνω εκείνο, γιατί κάνω το άλλο», αλλά πάντα συμβουλεύομαι τους γιατρούς. Στη δικιά μου περίπτωση, στην εγκυμοσύνη, πέρα από τη μεθοτρεξάτη που αναφέραμε πριν, δεν χρειάστηκε να διακόψω κάποιο άλλο φάρμακο. Και γι' αυτό το λόγο ακολούθησα κανονικά τη φαρμακευτική μου αγωγή, πάντα με τη συμβουλή των γιατρών και τον έλεγχο, εβδομαδιαίο σχεδόν ήταν ο έλεγχος. Και καταφέραμε και γέννησα το παιδάκι μου. Φωτεινή μου, νομίζω ότι είναι πολύ ανθρώπινη η αγωνία και το λέμε έτσι πολύ λαϊκά όταν ευχόμαστε σε μία γυναίκα σε κοίηση, γερό να είναι και ότι να είναι. Ναι, ναι. Είχες αυτό τον πανικό ξέροντας ότι έχεις ένα οργανισμό... Έκλαψα αρκετές φορές, μη γνωρίζοντας τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα, αν θα καταφέρουμε να ολοκληρωθεί αυτή η εγκυμοσύνη, αν θα πάνε όλα καλά. Γιατί εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο στο ότι δεν ήταν προγραμματισμένη όσο αφορά να μπω σε μια σωστή αγωγή. Ναι. Και φοβόμασταν αν το παιδάκι θα είναι υγιές. Και εγώ στην πορεία ανησυχούσαν οι γιατροί και για την υγεία μου. Αν θα τα καταφέρω μέχρι τέλους. Δηλαδή είναι πλέον δύο ζωές που πρέπει να κοιτάξουν. Κουράγιο από πού έπαιρνες σε αυτή τη δοκιμασία? Έπαιρνα από την οικογένειά μου, από τον σύντροφό μου και όσα άτομα είχα δίπλα. Έχουμε δυνάμεις μέσα μας που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε τελικά και φαίνεται πόσο παλικάρια είμαστε στα δύσκολα. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία
που έτσι κι αλλιώς, αν έχουμε μια τέτοια διάγνωση με το γιατρό μας, με το ρευματολόγο μας, έχουμε μια συχνότατη επαφή, αλλά νομίζω πια εδώ μιλάμε για ένα ανθρώπινο δέσιμο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, νομίζω ξεπερνιέται το πρωτόκολλο και με τους ανθρώπους αυτούς έχετε πια μια σχέση άλλη, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια, γιατί τα νοσήματά μας είναι χρόνια και στους ασθενείς μας τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια και νομίζω και εκείνοι έχουν ένα ιδιαίτερο δέσιμο μαζί μας και πραγματικά αγωνιάζει για αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ να προσθέσω λίγο κάτι που ξέχασε ίσως η Φωτεινούλα να πει, ότι είχε μία θρομβοφιλία, είναι μία κατάσταση την οποία κάνει εύκολες θρομβώσεις ο οργανισμός μας. Ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, παίρνοντας κάποιες ενεσούλες, υπαρίνης που αραιώνουν λίγο το αίμα και λίγο ασπιρινούλα όπως λέμε, καταφέρνεις κατά όλη τη διάρκεια της σκής, καταφέρνεις στο τέλος να βγάλεις ένα υγιές μωράκι. Γιατί υπάρχουν κοπέλες που είτε έχουν αυτό το πρόβλημα, είτε έχουν κάποιο άλλο σύνδρομο που λέγεται αντιφοσφολιπηδικό, που πάλι είναι μια παρόμοια κατάσταση. Ο οργανισμός έχει αντισώματα και φτιά και κάνει εύκολα θρομβώσεις. Και έτσι μπορεί να έχουν μία-δύο αποβολές ή και περισσότερες αρχικά, στον προγραμματισμό δηλαδή της εγκυμοσύνης. Να μην απογοητεύονται, γιατί πραγματικά με την παρακολούθηση τη στενή και του γυναικολόγου και του ρευματολόγου μπορούν μία χαρά να κάνουν παιδί. Οπότε είναι θέμα ενημέρωσης καλής και γι' αυτό σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που θίγεται αυτά τα τόσο έτσι ιδιαίτερα θέματα. Νομίζω αυτός είναι ο ρόλος μας, να ξεμπλοκάρουμε και να βοηθάμε όσο πιο πολύ μπορούμε τον κόσμο. Έτσι είναι χρήσιμη η τηλεόραση. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα πρότεινα να κάνουμε μία σύντομη διακοπή και δώστε μου 5 λεπτά επιπλέον από το χρόνο σας. Συμφωνείτε? Να ολοκληρώσουμε το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λίγα λεπτά θα είμαστε μακριά σας και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα.